Ήρθε η ώρα. Είμαστε εδώ, στη φωλιά των Κούκου, έτοιμοι. Ναι, να υποδεχθούμε τον Τιμωρέντα Διαμαντή! Το νέο MasterChef 2008. Καλώς ήρθες. Better than all the rest. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Πολέοντα. Κάτσε, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. 8 στα 10, Τιμωρέοντα. 8 στα 10. Όχι, όχι, είναι ο χθεσινός. Είναι τελευταίος. Είναι ο φάκελος. Είναι αυτός ο οποίος έκρινε τον μεγάλο νικητή του MasterChef. Πώς αισθάνεσαι, Τιμωρέοντα, 8 στα 10. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Είμαι λίγο στα χαμένα ακόμα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί πέσανε όλοι απάνω μου και αυτό που δεν είδε ο κόσμος μετά με τις φωτογραφίες και με αυτά. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είπα, δήλωσα συμμετοχή για να κερδίσω και το έκανα. Εσύ είσαι αυτό πραγματικά που λέμε το είπε και το έκανε. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, αυτού του πολύ μεγάλου διαγωνισμού, σε ακούγαμε με μια τρομερή σταθερότητα να πιστεύεις ότι πρόκειται να κερδίσεις αυτό το διαγωνισμό. Πολλές φορές μας φάνηκαν οι δηλώσεις σου έτσι λίγο, θα σου το πω έτσι πολύ ξεκάθαρα, από υπερφύελες μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Λέμε, μέχρι μα είναι δυνατόν. Ήταν λίγο εγώ ο Τιμωρέων, ξέρεις, ήταν λίγο αυτοκρατορική η συμπεριφορά και η δηλώσεις. Ίσως κάποιες φορές ήμουν λίγο παρορμητικός. Αλλά το πίστευα πολύ, το πίστευα. Δηλαδή, διάβασα πολύ πριν μπω στο διαγωνισμό, έκανα δοκιμές για να τα καταφέρω. Δηλαδή, είναι ένας διαγωνισμός. Σε ένα διαγωνισμό πας για να κερδίσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για όλο αυτό τον καιρό που πέρασε εκεί πέρα και για τις κόντρες, θα πούμε, και για τους καυγάδες, θα πούμε, και για τις δυσκολίες, θα πούμε, και για τις χαρές, και τις ευχάριστες στιγμές, θα πούμε. Εννοείται, όλα θα τα πούμε. Αυτός είναι ένας τρόπος τον οποίο σε ακολουθεί από μικρό, δηλαδή, λέω ότι θα τα καταφέρω για να τα καταφέρω. Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι είσαι ένα παιδί που προηγουμένως δεν ασχολούσαμε με αυτό το πράγμα. Ασχολήθηκα εντελώς τυχαία με τη μαγειρική. Δεν είχα καμία σχέση. Δεν είμαι από τα παιδιά που λέγανε ότι μεγάλωσα. Από τα τέσσερα μύριζα τα φαγητά της γιαγιάς μου για να γίνω μάγειρας. Όχι. Κάτι διαφορετικό. Απλά καταρχήν, πριν, για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή βέβαια το έχουμε δείξει εμείς απλά και το έχει δείξει και το ίδιο το MasterChef, εσύ έβαφες αυτοκίνητα. Ναι, ναι, από τα 13 μέχρι τα 21. Από τα 13 σου άρχισες να βάφεις αυτοκίνητα. Για ποιο λόγο άρχισες να δουλέψεις τόσο πολύ νωρίς, Τιμωρέοντα? Έτσι έμαθα από το σπίτι μου και από τον μπαμπά μου και ο αδερφός μου δούλευε από μικρός. Και επειδή δεν ήμουνα και ο καλύτερος μαθητής, ήμουνα μέτριος μαθητής, ήθελα να δουλέψω. Και οπότε ίσως αρκετά νωρίς θα έλεγε κανείς, γιατί είναι 13 χρονών, είναι νωρίς, είναι παιδί κανείς ακόμα. Μπήκε σε μια διαδικασία μάλλον μεγάλης πειθαρχίας. Ναι, σίγουρα. Από μικρός, όταν είσαι σε ξένα χέρια, όλα τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό, όσοι έχουν δουλέψει από μικρά παιδιά, ναι, πρέπει να είσαι πολύ πειθαρχημένος και αφοσιωμένος. Εγώ λοιπόν θα έλεγα για σένα, αν δεν τα ήξερα αυτά και αν δεν άκουγα και αυτό το καταπληκτικό που μου λες ότι τώρα ότι έχεις αρχίσει να πλέον στο 13 σου, ότι είχες βγάλει το λύκειο με 20, ότι ήσουν ο μεγαλύτερος πασίκλας και ότι ήσουν απουσιολόγος παύλα σημεοφόρος στην Εθνική Ιωτή. Όχι, ήμουν αυτός που έπαιρνε αποβολές, διοργάνωνε τις εκδρομές, προεδρίες, 15 μελή. Ήσουν το κακό παιδί. Όχι το κακό παιδί, απλά ήμουν λίγο αντιδραστικό. Τρέλανε μας τώρα σήμερα, Τιμωρέοντα. Ναι, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Ήμουν πολύ μέτρος μαθητής. Το γυμνάσιο τελείωσα με 15. Με 14, δεν θυμάμαι. Τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι και. Θα μπορούσα να ακούσω έτσι που μας τα έλεγε, θα έλεγα. Εντάξει, δεν είναι. 5. Αλλά γυμνάσιο, εσύ λες τουλάχιστον να βγάλεις ένα 15. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή συγκεκριμένη που την έχεις στη μνήμη σου που γιατρές από τα 13 μέχρι 21 έκανα αυτή τη δουλειά. Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, κάποια συγκεκριμένη σκέψη που είπες, εγώ δεν θέλω να κάνω όλο αυτό, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου και να ασχοληθώ με κάτι τελείως διαφορετικό? Όχι, δεν υπήρχε συγκεκριμένη σκέψη. Απλά επειδή έπαιζα και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παράλληλα και ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο, πήρα μια απόφαση, κοινή απόφαση θα το πω, δεν θέλω να πω ότι με διώξανε. Απλά μου είχαν πει οι προηγούμενοι εργοδότες μου, ή θα είσαι με εμάς ή θα κάνεις το άλλο. Οπότε επέλεξα να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου και επέλεξα να μην δουλεύω για κάποιο διάστημα. Α, μάλιστα. Και η μαγειρική πώς μπήκε? Η μαγειρική, μην κοιτάτε τώρα που έχω πάρει λίγα κιλά. Όταν έπαιζα μπάλα, ήμουν και πιο αδύνατος, διατροφές. Πού έπαιζες μπάλα? Ερασιτεχνικά, στην Νίκη Βόλου, στη δεύτερη ομάδα της Νίκης Βόλου. Μάλιστα. Και επειδή όλα αυτά, διατροφές, λιπομετρήσεις, έπρεπε να ασχοληθείς λίγο και με το φαγητό. Αλλά ξεκίνησα εντελώς τυχαία όταν δεν δούλευα με ένα κέικ σπίτι. Μου άφησε η μαμά μου κάποια υλικά, το έκανα
Και έτσι μου μπήκε το μικρόβιο. Εντελώς τυχαία, εντελώς τυχαία. Στα 21 τώρα αυτό. Στα 21, στα 21. Απίστευτο. Αυτό δηλαδή μέσα σε 7 χρόνια το κέικ έγινε Master Chef. Δεν είναι 7 χρόνια. Πήγα στη σχολή στα 22 μισό. Βγήκα στα 24 μισό, τώρα είμαι 28. Όχι, ενώ δηλαδή από το πρώτο κέικ. Ναι. Αυτό. 7 χρόνια. Ναι. Όχι, επειδή έχω κάνει πολλά κέικ με την κόρη μου, σκέφτομαι σε 7 χρόνια να το πω γιατί η Master Chef, αλλά. Είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη. Με πολύ διάβασμα και πολύ δουλειά. Βεβαίως, αλλά και πάλι είναι εντυπωσιακή. Είναι επίσης πολύ εντυπωσιακό ότι παλιά δεν διάβαζε και τώρα λέει με πολύ διάβασμα. Αυτό είναι. Ναι, και μαθηματικά έμαθα στη σχολή μαγειρικής για τα κοστολόγια. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το σχολείο. Ναι. Φανταστείτε αν έχουμε ξεκινήσει έτσι, τι άλλο πρόκειται να ακούσουμε σε λίγο τον Τιμολέοντα. Θα βγούμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είσαι δικός μας για την επόμενη μισή ώρα και δεν θα περάσει καλά. Ό,τι πέρασε, καλά πέρασε. Πάμε. Είμαστε με τον MasterChef 2018. Έλληνας MasterChef. Τιμολέοντα, Διαμαντή. Τιμολέοντα, λοιπόν, εσύ ακόμα τώρα είσαι σε jet lag. Ούτε ναι, πώς καταλάβει, φαντάζομαι, τι έχει συμβεί από χθες το βράδυ. Άσχετα που το πίστευες, μέχρι να γίνει, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι. Εννοείται, πάντα κρατάς κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Μέχρι να βγει η τελευταία βαθμολογία, είχα πάρα πολύ άγχος. Παναγία μου, τελευταία βαθμολογία, Νάτη. Νάτη. Το βάκελο συνέχεια. Με τις υπογραφές κιόλας. Με τις υπογραφές, με τις υπογραφές όλα. Όμως, συνολικά πόσο καιρό έκατσες μέσα? Στο διαγωνισμό. Ήταν 100 πόσες μέρες? Ήτανε 4 μήνες παρά 2 μέρες. Σε αυτές στους 4 μήνες παρά 2 μέρες έγιναν τόσα πολλά. Πάρα πολλά. Πόσα πολλά μπορεί να υπόθηκαν. Χαμός. Πόσα πολλά μπορεί να είναι. Έχουμε φιλοξενήσει εμείς εδώ στον καναπέ όλους τους πρωταγωνιστές και μας έχουν πει τη δική τους μεριά, τη δική τους ιστορία. Θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να μας πεις τώρα και εσύ τη δική σου. Εννοείται, εννοείται. Πάμε. Έτσι, έλα. Πάρε μια χούφτα, αγόρι μου, πλαστική. Το αγόρι σου δεν είμαι. Το μόνο που μας εκνευρίζει εκείνη τη στιγμή και μας στεναχωρεί είναι ότι ξαναβλέπουμε τη Μάγκη. Είμαι ο φόβος και έρχονται και κάτι σύννεφα και κάποιοι προσγειώθηκαν. Μικρό το γράμμα αναφέρεται σε μένα και λέει Τιμολέον, είσαι ο νικητής. Σε μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει αυτή τη νίκη μέσα από τα χέρια. Εσύ, Ηλέκτρα, μην μιλάς, γιατί είσαι εξαιτίας. Ό,τι θέλω θα κάνω. Είσαι εξαιτίας. Αν τρέπεσαι που ήσουν μόνος σου, να κάτσεις να αναρωτηθείς, γιατί ήσουν μόνος σου, αγόρι μου. Είσαι εξαιτίας μου στο διαγωνισμό, γιατί δεν ξέρεις. Εξαιτίας είμαι. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις να. Εσύ έχεις πάρει όλες τις αρχές. Εσύ, αγόρι μου, επειδή θες να φαίνεσαι. Δεν ξέρεις να ξεχωρίζεις ξερό κρεμμύδι με φρέσκο. Τέλος χρόνου, ένα βήμα πίσω, παρακαλώ. Πάμε. Όπα, εκτός χρόνου. Ήταν εκτός χρόνου το κουτάλι. Ήταν εκτός χρόνου. Ποιος ήταν εκτός χρόνου, ρε. Τι? Και ακούω. Είναι εκτός χρόνου. Ξέρω εγώ που τα ακούω. Γνώριμη φωνή. Και σβήνει ο κόσμος. Ήταν εκτός χρόνου. Τι θες? Ποιος ήταν εκτός χρόνου, παιδί? Θα σου πω μετά. Δεν ήταν αντρίκιο, ρε παιδί μου. Γι' αυτό αντίστοιχα. Γιατί δεν ήταν αντρίκιο. Που δεν ήμασταν εκτός χρόνου. Δεν το λες αυτό πράγμα. Γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Υπάρχει ευγενής άμυλα. Ο Τιμολέωνας μου. Καλό παιδί κι αυτός. Ούτε αυτόν τον πολύ συμπάθω. Με τον Σάββα δεν τον πολύ συμπαθούσαμε. Μη πω ψέματα. Αλλά οκ. Ας καλός μάγειρας μας στο τελικό. Θα φερθώ ανάλογα. Τιμολέων, κάποια στιγμή είχαμε γράψει ένα χαρτάκι ο ένας για τον άλλον. Το ανοίγω. Και είναι υπογραφή του Τιμολέων και έχει τον αριθμό 3. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό, αν το έχει δει στον ύπνο του. Με αγάπη στον Αργύρη, τον καλύτερο μάγειρα του διαγωνισμού. Πρώτη φορά το διαβάζω. Για μένα είναι νικητής. Κρίμα. Μακάρι να άλλαζαν την απόφαση τους συγκριτές και να του πούνε Αργύρη και εσύ τον τελικό. Σίγουρα παλεύω και για τον πατέρα μου. Νομίζω του οφείλω όλα αυτά. Και πιστεύω ότι θα είναι περήφανος και από εκεί που με βλέπει. Και είναι σίγουρο ότι είναι περήφανος. Εχθές σε ακούγαμε να αναφέρεσαι πάρα πολλές φορές τον πατέρα σου. Πρώτη φορά τόσο πολύ. Και γενικά έδειξε ένα πρόσωπο Τιμολέοντα
πολύ σκληρό κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, να ξέρεις. Δηλαδή... ή και πολύ στέρεο. Πολύ στέρεο. Με τον Αργύρη σε είδαμε να συγκινήσει και τώρα με τον μπαμπά σου. Mm-hmm. Τι σκεφτόσουνα, τι είναι αυτό το οποίο κρατούσες, γιατί αναφερόσουν τόσο συχνά στον πατέρα σου εχθές. Γιατί πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή με βοηθάει, είναι δίπλα μου κατά κάποιο τρόπο και θα ήθελα και αυτός να είναι δίπλα μου, να είναι από τον εξώστη και να με βλέπει αυτό. Ο παπάς που μας είπες προηγουμένως έφυγε πολύ πρόσφατα, έφυγε πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, ναι. Είχε δει όλο αυτό το οποίο ήθελες να γίνεις, ήτανε σύμφωνος με αυτό, πώς ήτανε. Ο πατέρας μου ήταν σύμφωνος με όλα, και στην προηγούμενη μου δουλειά, αλλά και όταν αποφάσισα να γίνω μάγειρας, ήταν δίπλα μου, με στήριζε και πάντα ήθελε να δουλεύω. Όπως μας μεγάλωσε και αυτός δουλεύοντας, γιατί ήταν ξυλουργός στη Βιοπάλη χρόνια. Αυτό ήθελε και από εμάς, να είμαστε σωστοί άνθρωποι και να δουλεύουμε. Πρέπει να έχετε μια πολύ καλή οικογένεια και η μαμά σου είναι ένας άνθρωπος πραγματικά εξαιρετικός. Πολύ μετρημένη και η ίδια, με το άγχος και την αγωνία της. Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια, πραγματικά. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Δεν είμαστε ίδιοι χαρακτήρες όλοι, όλα τα παιδιά, αλλά είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Εσύ έχασες τον παπά σου το 24 σου. Δεν είναι, ναι, μια. Δηλαδή, όταν χάνεις τον παπά σου γενικά, δεν είναι ούτε νωρίς, ούτε αργά, είναι για κανέναν άνθρωπο. Απώλεια, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Δεν είσαι ποτέ έτοιμος γι' αυτό, ναι, εννοείται. Σκέφτηκες ότι μπορεί να χάνεις και λίγο το κουράγιο σου ή πήρες πιο πολύ δύναμη από αυτή την απώλεια? Νομίζω ότι βγαίνεις πιο δυνατός μέσα από αυτό, όσοι το έχουν περάσει. Όχι σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα πιο σφαιρικά και να καταλάβεις τι αξίζει και τι δεν αξίζει στη ζωή. Ήταν και πολύ γλυκό αυτό που είπες εχθές. Όταν έφτιαχνες, γιατί εμείς το είδαμε από το σπίτι, mm-hmm, live, ενώ σε όλη τη διάρκεια, όταν είπες το γλυκό, ότι θα φτιάξεις αυτό το μήλο από τη μνήμη σου που είχες στον πατέρα σου, ότι έβαζε ένα μήλο μέσα στο κρασί. Ναι, είναι κάτι που το έχετε καταλάβει μέσα στο διαγωνισμό, ότι όλα τα πιάτα μου υπήρχε κάποιο νόημα από πίσω, κάποια φιλοσοφία. Το είχα πολλά χρόνια αυτό το πιάτο στο μυαλό μου, να κάνω ένα γλυκό για τον μπαμπά μου. Και αυτό που έκανε πάντα όταν γυρνούσε από το ξυλουργείο ήταν να πίνει ένα ποτήρι κρασί με ένα μήλο μέσα. Οπότε έτσι και έφτιαξα το γλυκό. Δεν με ένοιαζε να πάω σε κάτι άλλο ή κάτι πιο ιδιαίτερο. Ήθελα αυτό και αυτό ήταν ευκαιρία στον τελικό. Τι μου λέοντα. Έχουμε από μικρές αφορμές που έχεις δώσει την αίσθηση, mm-hmm, ότι είσαι ένας άνθρωπος που, παρόλο που είσαι νέος, βέβαια τώρα καταλαβαίνουμε πιο πολλά, μας είπες ότι έχεις αρχίσει να δουλεύεις από τα 13 σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάντως δύσκολα. Και με την καρδιά, όταν την έκανες, είπες ότι μου έχουν ραγίσει την καρδιά μου κτλ. Έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Και η μαμά σου χθες είπε όμως ότι έχεις αμφισβητηθεί και μέσα στο παιχνίδι, αλλά και πιο πριν. Ναι, είμαι ένας άνθρωπος που δεν ανέχεται πράγματα όταν είναι σε μια δουλειά, όταν εργάζομαι. Οπότε έχω αφήσει δουλειές χωρίς να το σκεφτώ καν. Έχω αφήσει πολύ καλές ευκαιρίες, έχω ταξιδέψει, έχω χαλάσει χρήματα για να βρεθώ σε πολύ καλά εστιατόρια και αν δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του σεφ ή των υπολείπων, απλά φεύγω. Δεν θέλω να ζορίζομαι χωρίς λόγο. Α, χωρίς λόγο, γιατί χωρίς για να ζορίζεσαι θα πρέπει να ζοριστείς από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εννοείται, αλλά χωρίς λόγο και χωρίς να μου αποφέρει κάποιος. Προσωπικά σε έχουν αμφισβητήσει στις προσωπικές σου σχέσεις? Ήταν εκείνο με την καρδούλα, ήταν ότι σου έχουν ραγίσει την καρδιά κάποια κορίτσια τα οποία δεν φέρθηκαν σωστά? Όχι, με έχουν αμφισβητήσει πάνω στη δουλειά. Α, μόνο στη δουλειά. Στη δουλειά, ναι. Στις προσωπικές σου σχέσεις δεν σε αμφισβητούν, δεν προλαβαίνουν. Τις έχεις αμφισβητήσει εσύ, τις έχεις διώξει από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Σαν παιδί κι εγώ υπήρχαν έρωτες, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τώρα είσαι ελεύθερος? Λογικά ναι. Λογικά. Το λογικά ναι, δηλαδή όταν παράλογα λογικά, πόσο, ναι, όχι, ας πούμε. Τι, ο Αργύρης είπε μάλλον είμαι ελεύθερος, εγώ λέω λογικά. Α, το θυμόσαι να. Το θυμόσαι να μην το παργύρισε. Επίσης, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο εξώστης εχθές το κομμάτι που σε υποστήριζε πολύ, ο Σημειονίδης, ο οποίος είπες και μόνος ότι σε βοήθησε πάρα πολύ και ότι ευτυχώς, γιατί στη ζαχαροπλαστική είχε το νου του, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί το ζούσαμε όλοι αυτό, mm-hmm, που ξαναείπα πριν, όταν έχεις πάρει το μήλο με τη σπάτουλα και το έχεις στον αέρα. Ναι. Και σου λέει ο Σημειονίδης, τι κάνεις, όχι στον αέρα, βάλ' το κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν όλοι μεγάλη αγωνία. Άγχος, νομίζω, ναι, ο εξώστης γενικά έχει πιο πολύ άγχος από αυτόν που μαγειρεύει κάτω. Και εσύ είσαι λοιπόν κάτω με τον Χρήστο, ο οποίος, εντάξει, θα τον έχουμε τον Χρήστο αύριο, μας πει και αυτό στην άποψή του, αλλά δεν σε πολύ συμπαθεί. Όχι, δεν σε πολύ συμπαθούσε. Είπε, δεν τον πολύ συμπαθώ, είπε. Είχατε, αυτό έχει γίνει στο Λονδίνο, είχατε αυτή το...
Ήσασταν εκτός χρόνου, θα τα πούμε μετά, όλα αυτά. Και μέσα όμως στο σπίτι, έτσι. Όλο αυτό, τι θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τη σχέση σου με τον Χρήστο? Κοιτάξτε, είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Είμαστε εντελώς αντίθετοι. Αλλά ο εγκλισμός δημιουργεί πράγματα. Όταν είσαι σε ένα σπίτι, δεν έχεις μουσική, δεν έχεις κινητό, δεν έχεις τηλεόραση. Εσύ το θες το ποτήρι εκεί και ο άλλος το αφήσει εκεί. Μαλώνεις. Μία, δύο, τρεις, θα μαλώσεις. Άρα έχετε μαλώσει και εκτός, που δεν τα έχουμε δει. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Χρήστο, το λέω σαν γενική εικόνα του εγκλισμού. Είμαστε και οι δύο εγωιστές και οι δύο έντονοι χαρακτήρες. Πολύ. Οπότε ήρθαμε πολλές φορές σε κόντρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι πλέον. Όλα αυτά ήταν στο διαγωνισμό και ναι, νομίζω ότι... Αλλά υπήρχε και η έξαρση σου και το ξέσπασμά σου ότι δεν σε θέλουν εκεί και ότι νιώθεις ναι, ότι νομίζω θέλουν να σε διώξουν. Τότε ήταν... υπήρχε κάποιος κορεσμός για μένα στο διαγωνισμό. Είναι αυτό που διαγωνισμό. Είπες εχθές, κάπου ναι, στη μέση δηλαδή αυτό. Ναι, όταν βγήκα την πρώτη φορά προτινόμενος, okay, ήμουν αρχηγός, βγήκα τη δεύτερη φορά που βγήκα εντελώς άδικα, τότε άρχισα λίγο να τσατίζομαι και με τον εαυτό μου, αλλά και με τους γύρω-γύρω, είχα κουραστεί και ψυχολογικά περισσότερο. Αλλά και δεν έφυγες, γιατί εσύ άμα ζωρίζεσαι φεύγεις. Ναι, είχα ένα σκοπό, ήταν ο τίτλος. Λόγο. Είχα λόγο, οπότε... Ήσουν σίγουρος δηλαδή από τότε ότι θα είσαι εσύ, ότι δεν το αφήνεις αυτό? Δεν το αφήνω. Όταν υπάρχει βραβείο, το κυνηγάω. Έχω κερδίσει άλλα δύο βραβεία μαγειρικά, οπότε επειδή είχα τον τίτλο και το έπαθλο... Θεμητό. Το καταλάβαμε όλοι, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε όμως στο επόμενο. Πάμε πολύ μεγάλο... Ναι, η σχέση σου με τη Μάγκη, πώς ήτανε? Μια εκπληκτική σχέση. Είναι μια εκπληκτική γυναίκα. Έχει πολύ φαντασία. Δέσαμε κατευθείαν. Γενικά δεν κάνω παρέα πολύ με γυναίκες. Δεν ξέρω αν υπάρχει φιλία μεταξύ ενός άντρα και μια γυναίκα. Αλλά η Μάγκη ήταν σαν η μεγάλη μου αδερφή μες στο σπίτι. Ήσουν από τους λίγους που όταν επέστρεψε, όχι μόνο δεν είχες αρνητικά σχόλια, αλλά το είδες ότι okay, πολύ ωραία, αφού επέστρεψε, συνεχίζουμε, θα παλέψουμε κτλ. Ενώ υπήρξαν και το ξέρεις γιατί ήταν και on camera, πάρα πολλά σχόλια για το αν ήταν. Σωστό αυτό που έγινε. Σωστό, αν ήταν λάθος, αν ήταν δίκαιο, άδικο. Από τη στιγμή που πιστεύεις ότι πατάς καλά στα πόδια σου και ότι έχεις ικανότητες, και 10 άτομα να φέρουν, άμα πιστεύεις ότι μπορείς να τους βγάλεις έξω, θα τους βγάλεις. Τα παιδιά νομίζω μπερδευτήκανε λίγο εκεί πέρα και απλά αντιδράσανε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Τώρα, αν ήταν δίκαιο ή άδικο, ο καθένας έχει. Νομίζω ότι είσαι σαφής, γιατί αν κάτι σε προστάτευσε από τέτοιες δηλώσεις ή από το να αναμειχθείς σε τέτοια πράγματα, έτσι που σε ακούω τώρα και που σε γνωρίζουμε και από κοντά, είναι ότι η προσήλωσή σου και η συγκέντρωσή σου τόσο πολύ στο στόχο σε έκανε να βλέπεις τα πράγματα μέσα από αυτό το πρίσμα και να μην αντιδράς συναισθηματικά πολλές φορές. Ναι, ήμουν λίγο σκληρός του διαγωνισμού. Ναι, έτσι βγήκε προς τα έξω, μάλλον. Δεν είσαι σκληρός, γιατί συγκινήθηκες πολύ με τον Αργύρη. Συγκινήθηκες πολύ με διάφορα άλλα πράγματα. Απλώς και νομίζω επίσης ότι η συγκέντρωσή σου, συγγνώμη, στο στόχο ήταν αυτό που σε εμπόδισε από το να εμπλακείς συναισθηματικά σε πράγματα που αισθανόσουν ότι τι σε αφορά, ρε παιδί μου τώρα. Ή και να έχεις μια πολύ συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ας πούμε, εδώ, κάθε φορά που έχουμε κάποιον άνθρωπο από το MasterChef, το αγαπημένο μας θέμα είναι ένα. Ναι, σωστό. Ο Τζόρτζης. Μίλησέ μας λίγο για τον Τζόρτζη. Ο Τζόρτζης είναι ένα παιδί που μπορείς να κάνεις εύκολα παρέα. Έχει απίστευτο γέλιο. Μέσα στο σπίτι το δίδυμο Τζόρτζης Τσίκυλης ήταν απίστευτο. Απλά είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είναι ένα διαφορετικό παιδί. Τώρα είδα κάποια πράγματα που έχει δηλώσει για άλλα άτομα. Αλλά προσωπικά για εμένα δεν νομίζω να έχει δηλώσει κάτι κακό, δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι, δεν είναι θέμα αν έχει δηλώσει για σένα γενικά. Ναι. Και άμα δεν έχει δηλώσει για σένα, αλλά ας πούμε κάποιος έχει δηλώσει κάτι, για 15, θα μπορούσε να κάνει, αλλά... να κάνεις μια κρίση. Ναι. Τι να πω, εντάξει, ίσως και αυτός μπερδεύτηκε λιγάκι, είπε κάτι παραπάνω που δεν έπρεπε. Αλλά δεν ξέρω αν τον έχει παρεξηγήσει ο κόσμος, ούτε θέλω να τον καλύψω από αυτά τα σχόλια που διαβάζω. Αλλά σαν παρέα, αν ρωτήσετε όλα τα παιδιά, ήταν εκπληκτικός μας. Το μας το είπε και ο Δημήτρης. Λοιπόν, για πες τώρα, τηλεοπτική καριέρα. Βήμα-βήμα από εδώ και πέρα, αργά-αργά τα βήματα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι, αλλά το έχεις πει ότι θα ήθελες, το έχεις πει και το είπες και χθες. Ναι, θα δούμε, όταν δεν ξέρω. Όταν τηλεοπτική καριέρα, τι εννοείς, τι θα ήθελες να κάνεις δηλαδή? Αν καταφέρω και μ' αξιώσει ο Θεός και κάνω κάτι, σίγουρα θα ήθελα να κάνω ταξίδια.
Α, λοιπόν, θα ήθελες μία ταξιδιωτική εκπομπή που να, έχει, να κάνουμε. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, είτε είναι μαγειρικά είτε όχι. Λατρεύω τα αεροδρόμια. Α, μισό λεπτό. Θα ήθελες να κάνεις δηλαδή τηλεόραση και άσχετα από τη μαγειρική. Όχι, 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 όχι. Γενικά. Το πήγα εγώ αλλού. Γενικά λατρεύω τα ταξίδια. Αλλά αν θα έκανα τηλεόραση, θα ήθελα να κάνω και κάτι με ταξίδια μέσα. Αλλά μπορεί να είναι στο μακρινό μέλλον αυτό. Έχουμε δρόμο μέχρι εκεί. Άρα το πρώτο πράγμα που θα ήθελες τώρα θα ήταν αυτό. Αν σε ρωτήσω κάτι, τι θα ήθελες. Θα ήθελες να είσαι σε μια τηλεοπτική εκπομπή ή να κάνεις μια τηλεοπτική εκπομπή ή να είσαι σεφ σε ένα πολύ μεγάλο. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να γίνω καλύτερος μάγειρας. Να διαβάσω και να προχωρήσω λιγάκι. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου γιατί είμαι και ο μικρότερος σε εμπειρία σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Στο ευχόμαστε ολόψυχα, είμαστε σχεδόν σίγουροι και το σχεδόν έτσι για να μην είναι. Ναι, τώρα έχουμε γίνει και εμείς σχεδόν σίγουροι για το τιμολέον, τα ξέρεις. Θα καταφέρεις, εφόσον το βάλεις στόχο, γιατί έτσι έδειξε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλες επιτυχίες όπως αυτήν σου ευχόμαστε στη ζωή. Να είσαι πάντα γερός, χαρούμενος και δημιουργικός. Να μας φίλεις όλη την οικογένεια, να είστε γεροί και δυνατοί και έτσι χαμογελαστούς και σίγουρος πάντα. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο νικητής MasterChef 2018. Ο Τιμολέοντας Διαμαντής.